Η αστυνομία προχώρησε στην σύλληψη τριών ατόμων 17, 27 αλλά και 38 ετών ως εμπλεκόμενα στην συμπλοκή που οδήγησε στον σοβαρό ξυλοδαρμό ενός 17χρονου στο δημοτικό κήπο της Καβάλας το βράδυ της Πέμπτης. Το θύμα μάλιστα χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο καθώς είχε σπασμένη μύτη, ενώ ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της συμπλοκής. Η αστυνομία από την πλευρά της κάνει λόγο για προσωπικές διαφορές, ενώ για το θέμα μίλησε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, κάνοντας λόγο πως θα υπάρχουν περιπολίες από αστυνομικούς πιο συχνά. Αυτό προσπαθεί η αστυνομία εδώ και καιρό να πράξει ώστε να περιορίσουμε αυτά τα περιστατικά μεταξύ των ανήλικων είναι να υπάρξει εμφανής αστυνόμευση και από ένστολους αστυνομικούς αλλά και από αστυνομικούς υπηρεσιών ασφαλείας, νεαρούς κατά κύριο λόγο αστυνομικούς, σε περιοχές σε όλη τη χώρα, όχι μόνο στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, που έχει χαρτογραφηθεί ότι υπάρχουν επαναλαμβανόμενα τέτοια περιστατικά. Φυσικά εδώ χρειαζόμαστε και την συνδρομή και τη βοήθεια και της τοπικής κοινωνίας αλλά και της σχολικής κοινότητας. Προσπαθούμε να προβάλλουμε το πόσο σημαντικό είναι να καταγγέλλονται αυτά τα περιστατικά είτε από τα ίδια τα θύματα, είτε από τους γονείς, είτε από άλλα παιδιά τα οποία μπορεί να είναι μάρτυρες τέτοιων περιστατικών.